Παντεδιώνα, καλησπέρα. Σπέρα. Τρει μέρε είχαμε και εγγραφή. Εντάξει, τώρα ακού καλά. Τώρα σα ακούω καλύτερα. Για πε μα, αγαπημένε μα. Γιατί έτσι, με στη Μαυρίλα και την Καταχνιά ξενύχτησε. Όχι, θέλω να μπω στο τηλεθεατή την πλευρά. Βλέπω μία αραθυμία. Είμαστε τα θρεφτάρια. Ο ένας πιο θρεμένος από τον άλλον. Όχι, μωρέ, εντάξει, τώρα που αδυνατήσαμε τα λες. Παιδί μου, τα έλεγες πέρσι που ήμασταν όντως θρεφτάρια. Αυτή η εκπομπή έχει ως σκοπό να ξυπνάει, να ψυχαγωγεί και να χαρίζει ένα παράθυρο αισιοδοξίας. Αν βγούμε κι εμείς να τσακωνόμαστε, να λέμε άσχημες ειδήσεις, να κλαίμε, να γκρινιάζουμε και να μυρολατρούμε, εντάξει, τελείωσε. Πώς θα ξυπνήσει χαρούμενα ο κόσμος. Φοβάμαι, Δημητράκη, ότι... Τι? Θα πω αυτό που είχε πει το 89 η Μελίνα, η Μερκούρη, στον Αντρέα. Γιατί η Μελίνα τα έλεγε τσεκουράτα. Αχ, Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πια. Λες, και ο Αντρέας της λέει, τι λες Μελίνα. Αυτό που άκουσες, το 88, 89. Έκανες τη Μελίνα, θα κάνω εγώ τον Αντρέα. Τι λες, εσύ, Δήμο. Νιώθεις ότι δεν αρέσεις πια, Δήμο μου. Έχεις τέτοια κρίση ταυτότητας. Εγώ, τη βλέπω κάθε μέρα. Να αποτυπώνεται στο χαρτί. Μια χαρά πήγες, βρε Δήμο μου, γιατί έχεις προσωπικό. Εσύ προσωπικά. Εγώ γενικά όλο το σύστημα. Και τσαντίζομαι εύκολα. Πού είναι η άλλη, για να δω το άλλο το κοριτσάκι εκεί. Να το. Προχτές, Ελενίτσα, ήμουνα με μία παρέα. Βρέθηκα με μία παρέα σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Που ξέρεις, εκεί λέγονται μεταξύ σοβαρού και αστείου τα περισσότερα πράγματα. Ωραία. Και ήταν στελέχη του ανταγωνισμού. Του διπλανού μαγαζιού. Και έμαθα από τον ανταγωνισμό τι ετοιμάζεται εδώ. Θα πάω να εξομολογήσω τον πάτερ Δημήτριο Φουρλεμάδη και μετά θα σας πάρει και θα σας σηκώσει όλους. Και δεν εννοώ εσένα μόνο. Όλο το δημιουργικό του Αλφα. Μισό λεπτό όμως, γιατί τώρα λες πράγματα που αφορούν και μένα και κάτι τέτοιες βόμβες αφήνεις και μετά προσπαθούμε να διαψεύσουμε επί δύο μήνες ότι δεν φεύγει κανείς από το Happy Day, ότι η ομάδα είναι καλά, πάμε πολύ καλά, είμαστε ενωμένοι δυνατοί. Αυτά ξεχάστε τα. Θα μαθαίνω εγώ νύχτα από τον ανταγωνισμό. Θα γίνει το πραγματικό reality εδώ. Αυτό που εμείς δεν ξέρουμε για να... Λοιπόν, εσύ... Φρόνημα όπως είσαι φρόνημη όλο αυτό το διάστημα εδώ. Τα υπόλοιπα θα τα λύσω εγώ με τον πάτερ Δημήτριο. Θα τα λύσω μόλις τελειώσει η εκπομπή με τον πάτερ Δημήτριο. Θα μαθαίνω εγώ από τον Αντένα τι ετοιμάζουν για σένα. Θα τους πάρει ο διάλος και θα τους σηκώσει όλους. Δεν έχουν μυαλό να μαζευτούν. Και ο Ουγγαρέζος. Γιατί ο Ουγγαρέζος διαδίδει. Ο Ουγγαρέζος είπε ότι... Άσε ρε, ποιος ακούει ο Ουγγαρέζος. Ο Ουγγαρέζος ξέρει τι λέει ο Μητράκης. Για να τα μάθω κι εγώ αν είναι, μην τα μάθω. Ναι, καλά λέγεις, Σαματίνα, να ξέρει. Θα τους πάρει ο διάλος και θα τους σηκώσει όλους χρονιάρες μέρες. Εκείνοι που τα ξέρουν αυτά. Τελεία. Πάμε τώρα. Όχι, τέλεια αγάπη μου, μισό λεπτό. Δεν θα μας πετάς εδώ τη βόμβα, έτσι. Θα δημιουργήσεις. Γιατί έτσι είχες κάνει και την άλλη φορά και τρέχαμε 15 άνθρωποι να διαψεύσουμε ότι δεν ισχύει κάτι. Άμα ξέρεις κάτι, να το πεις. Εγώ τι να ξέρω, να πάτε στον Αντένα, εσύ που δουλεύεις και στο ραδιόφωνο εκεί του Ρυθμού. Δεν δουλεύω, και έχω σταματήσει 2 χρόνια. Έχεις μείνει πίσω στο ρεπορτάζ. Στο Ρυθμό. Αλλά μισό λεπτό, γιατί μου δίνεις μια ευκαιρία να πω κάτι. Το Happy Day είναι μια εκπομπή που πάει πάρα πολύ καλά, που είναι ενωμένη και αγαπημένη. Το θεωρώ και λίγο χαζό να θεωρείς και να πιστεύεις ότι κάποιος τέλεχος του Αλφα εν μέσω σεζόν θα θέλει να πειράξει μια εκπομπή που του πάει καλά. Στο τέλος της σεζόν να θέλει ο καθένας να κάνει κάτι άλλο, είναι δεκτό και σεβαστό και θα καλά, εσύ αλλά... άσε τα διαγγέλματα. Όχι, μισό λεπτό, χαμήλωσε. Γιατί μια φορά ταπεινώσου, δεν κατάλαβα. Ταπεινώσου και εσύ. Ταπεινή είναι, αλλά δεν θα έχει άποψη τώρα. Μισό λεπτό, τα ενίκω μη ενδύμω. Εδώ. Εγώ με τον Δήμο γίνεται ιστορία. Αυτό είναι το θέμα. Μισό λεπτό. Εδώ κάνουμε συζήτηση
τέτοιου στυλ. Αν θέλετε την άποψή μου, κακός. Πες το στο Δήμο, τι το λες εμάς. Κακός το Δήμο, τώρα δεν είναι. Αυτό δεν αφορά κανέναν. Δεν κατάλαβα, ρε Δημητράκη. Τα Νίκο, λέω μια Δήμο, τι δεν κατάλαβα. Θα αλλάξουμε τη χρονιά. Θα πηγαίνω εγώ στις πίστες. Είσαι πιο πολύ κατηρτισμένος. Θα πηγαίνω εγώ στις χριστουγεννιάτικες πίστες και θα μαθαίνω εγώ από τον ανταγωνισμό. Τι ετοιμάζετε στο σπίτι μου. Είναι κάτι άλλο που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στον ανταγωνισμό. Το λεγόμενο ψάρεμα. Άσε ρε, πιο ψάρεμα. Αλλά. Στη γριά τώρα εδώ αλλά, την Αλεπού να έρχονται τώρα, να κάνουν ψάρεμα. Τώρα ήρθες, γύρισες μετά από 4 μέρες να μας βγεις με κατεβασμένα μούτρα, να αρχίσεις να πετάς μπηχτές και να δημιουργήσεις μια ολόκληρη ιστορία. Το κόκκινο πουκάμισο που φόρεσα. Ναι. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Είναι σιριζέικο. Τι είναι, είναι το αίμα. Είναι λόγω πένθους. Γιατί για τον Τζορτζ Μάικλ. Όχι, όχι, για το αεροσκάφος λέει. Για την. Ποιο αεροσκάφος. Για την κόκκινη πάντα. Αυτό λέει, για το αεροσκάφος. Για την πάντα του κόκκινου στρατού. Αυτό ήταν μια πάντα. Φλιβερό. Που έχει βάλει τη σφραγίδα της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Έχουμε πριν και κάποιο απόσπασμα ενδεχομένως που είχαν έρθει και τραγουδούσαν και Θοδωράκη εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Αυτός γλίτωσε. Να βλέπουμε παιδιά. Εδώ τα σχετικά πλάνα. Ο συγκεκριμένος γλίτωσε. Κάτι νομίζω είχε πρόβλημα με τα χαρτιά του. Είχε κάνει το τρίτο παιδάκι γυναίκα του και έμεινε. Για δυναμώστε λίγο αν έχουμε ήχο, δεν ξέρω τώρα. Καλή νύχτα.